Τη στήριξή του σε συγκεκριμένους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ανακοίνωσε μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης ο Πέτρος Σολιάς. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Γνωρίζετε ότι παραιτήθηκα από το αξίωμα του αντιπροέδρου της παράταξης Νέα Εποχή, Νέα Δράμα του Δημοτικού Συμβούλου για λόγους που σας ανέφερα, αλλά και σας κοινοποίησα με επιστολή μου. Για την απόφασή μου αυτή δεν μετάνιωσα και ακόμη δεν εξακολουθώ να πιστεύω ότι η συμπεριφορά του επικεφαλής είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται και σε προσωπικό επίπεδο δεν με ικανοποιεί, αλλά με απογοητεύει. Είμαι ένας απλός δρεμινός πολίτης και όταν με τίμησε η παράταξη για να συμμετάσχω στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, αποδέχτηκα την πρόκληση. Αλλά δυστυχώς η εθελοντική μου συνεισφορά δεν έτυχε καλής μεταχείρισης και συνάντησα ένα τείχος υπέρτατο του εγωισμού από τον επικεφαλής. Θα μου επιτρέψετε να μην συνεχίσω άλλο, καθώς εν λεπτομέρειες είχα γράψει στην επιστολή παραίτησης. Αυτή όμως η συμμετοχή μου στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα στην παράταξη Νέα Εποχή, Νέα Δράμα μου άνοιξε τα μάτια και μου έδωσε την ευκαιρία να συγκρίνω την ίν δημαρχιακή αρχή με άλλες παρατάξεις και με τα τελευταία γεγονότα και ανακοινώσεις που σχετίζονται με τους ανθρώπους που τις πλαισιώνουν και να απαντήσω σε ερωτήσεις φίλων μου. Το τι θα κάνω από εδώ και πέρα, θέλω να τους πω ότι θα παραμείνω ενεργός πολίτης και εθελοντικά θα βοηθώ τους συμπολίτες μου όσο μπορώ με τη βοήθεια ατόμων που θα στηρίξω στις επόμενες εκλογές, όπως τον Στέλιο Μελισσινό, τον Καλαϊτζίδη Γιώργο και Παγκράτη Ορδανίδη. Δίπλα τους, με τη βοήθειά τους, πιστεύω ότι θα είμαι χρήσιμος στην κοινωνία της Δράμας. Κάτι συγκεκριμένο, νομίζω ότι είναι μια προσωπική επιστολή με προσωπικές επιλογές του πρώην Αντιπροέδρου της Νέας Εποχής, Νέας Δράμας. Η σημειολογία σαφέστατα είναι σημαντική, μιας και δηλώνει την τάση η οποία υπάρχει πλέον στην κοινωνία της Δράμας, μια τάση η οποία τίνει να καθιερωθεί και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι οι δραμινοί στηρίζουν την παράταξη Πόλη και Ζωή, στηρίζουν τον Δήμαρχο τον Κυριάκο Χαρακίδη, μας εμπιστεύονται για αυτό το οποίο κάνουμε και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη τους αυτή θα είναι που θα μας δώσει τη δυνατότητα για την ανανέωση της θητείας μας παραμένοντας στα ηνία του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Σαφέστατα όμως είναι μια προεκλογική περίοδος στην οποία θα έχουμε έτσι ποικίλα ενδιαφέροντα, συχνά πυκνά, και αυτό είναι φυσιολογικό. Από όλες τις παρατάξεις οι οποίες θα συμμετέχουν στις εκλογές, είτε από αυτές που ξεκίνησαν ή όσες, εν πάση περιπτώσει, θα καταλήξουν να είναι τελικά υποψήφιες μετά την προκήρυξη των εκλογών.